Ιωάννα, πες αλεύρι. Γεια σας! Γεια σου! Ένα πολύ συνεσταλμένο πλάσμα μου φαίνεται ότι έρχεται, αλλά βλέπω τέλεια επιδερμίδα. Τι χαρά είναι αυτή! Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ, που σας βλέπω, σας γνωρίζω, και εμείς... θα κάνουμε αλλαγές. Α, είσαι έτοιμη για μεγάλες αλλαγές, ε! Ναι, θα το ήθελα, η αλήθεια είναι. Πόσο χρονών είσαι? Είμαι 25. Μια χαρά, με τι ασχολείσαι? Είμαι λίγο web developer, λίγο project web manager. Λίγο web developer. Ναι. Το έχεις σπουδάσει? Ναι, ναι, ναι. Τέλειωσα πληροφορική, έκανα και ένα μεταπτυχιακό περισσότερο στη διοίκηση επιχειρήσεων. Mm. Οπότε συνδύασα και το web development και το project management κάπως. Μπράβο, έχει πολύ μέλλον αυτό, γιατί όλα διαδικτυακά θα γίνουνε. Mm-hmm. Ναι, ευτυχώς έχουμε δρόμο, έχουμε δουλειά ακόμα. Μένεις μόνη σου? Όχι, όχι, δεν μένω μόνη μου. Μένω με τους γονείς μου ακόμα. Εντάξει, μια χαρά. Είσαι μόνη σου ενώ στην προσωπική σου ζωή? Θα απαντήσω όπως απαντάνε οι celebrities και οι ποδοσφαιριστές. Είμαι καλά. Είσαι καλά. Είναι σε σχέση κανένα χρόνο, μπορεί δίχρονο. Ωραία, αυτός για τον οποίο ας πούμε δεν θα πούμε πολλές λεπτομέρειες, ξέρει ότι είσαι εδώ φαντάζομαι. Ναι. Και τι λέει για την εμφάνισή σου? Τι να πει, εντάξει, για την αλλαγή δεν ξέρει, ας πούμε. Δεν ξέρει ότι ήρθες εδώ. Ξέρει ότι ήρθα, ναι. Απλά το πώς θα είναι μετά, ας πούμε, με τρόλαρε. Μου έλεγε και αν έχεις πράσινα μαλλιά μετά, αν έχεις τίποτα περίεργο. Έχεις πράσινα μάτια, αυτό μου αρκεί. Με πράσινα μαλλιά δεν θα γυρίσει, αλλά ούτε με το ίδιο μαλλί. Θα σ' αρέσει. Είσαι ξανθιά βαμμένη από ό,τι βλέπω, γιατί έχεις αφήσει ρίζα. Έχει βγει τώρα, μόνη μου τα άβαφα. Ξανθά μόνη σου, μπράβο. Σταδιακά. Την πρώτη φορά που τα έκανε ήταν πορτοκαλί όλο. Δεν ήταν ξανθό. Θα σου πρότεινα να τα ξεκουράσει. Αυτό ξέρει τι σημαίνει. Σκούρα μαλλιά. Όχι σκούρα. Όχι, όχι. Την έχω φανταστεί σε μαλαγιάζ. Μια πρωταγωνίστρια από ένα musical αγαπημένο που την αγαπάμε όλη αυτή την ηθοποιό. Έχω βρει το χρώμα τη. Όχι, δεν το πω. Θα ήθελα να πάω σε λίγο πιο ψυχρές αποχρώσεις, να θυμηθούμε λίγο καλοκαιράκι, Κυκλάδες, ένα τέτοιο αεράτο look που θα ήταν πολύ όμορφο για το νησί να κάνει τις βόλτες σου, αλλά και στην πόλη, χωρίς να μοιάζει στημένο, να είναι κοριτσίστικο, ανέμελο και πάρα πολύ φιλικό. Τέλειο, μου αρέσει όπως ακούγεται. Ξέρεις πόσα κορίτσια που έχουν ροζ επιδερμίδα στην Ελλάδα, επειδή η κωδική μας είναι λίγο πιο beige, λίγο πιο nude, βάζουν λάθος foundation. Εμείς θα βρούμε σήμερα σωστές αποχρώσεις και θα τονίσουμε αυτό το ροζ, θα το κάνουμε πιο αριστοκρατικό από ό,τι είναι. Θα μπουν και Κυκλάδες μέσα και θα είσαι σαν μια γυναίκα που αντιπροσωπεύει την Ελλάδα πανάκριβα, πολύ αριστοκρατικά. Ιωάννα μου, θα φέρω τις Κυκλάδες γύρω σου ή θα πας εσύ σε αυτές, αλλά θα είσαι ολόσωστα ντυμένη. Θα φοράς ψυχρές αποχρώσεις της θάλασσας και των νησιών, κατά καλό καιρό. Θεωρώ ότι δεν μπορούμε να πειράξουμε τίποτα στο πρόσωπό σου, δεν υπάρχει κανένας λόγος, είσαι πεντακάθαρη. Αν θέλεις μπορούμε να δουλέψουμε σε αυτό, το τόσο όσο του γυναικείου, του μεσογειακού κορμιού, περιφέρεια, λίγο ψωμάκια, αυτά για να μαζέψεις σε πόντους και να το ευχαριστηθείς το καλοκαίρι, να το παρουσιάσεις όπως εσύ θέλεις. Ναι, τέλεια. Ωραία. Ωραία, θέλω να δω πώς θα σε μεταμορφώσουμε, γιατί δεν σου κρύβω ότι μου αρέσεις και ξανθιά, αλλά θέλω να δω μια καινούργια εκδοχή σου, μια ανανεωμένη εκδοχή σου. Πώς θα ακούσω όλα αυτά? Μου ακούγονται έτσι πολύ ωραία και ανυπομονώ κι εγώ να δω την αλλαγή. Μη σε κρατάμε σε αγωνία, πάμε να ξεκινήσουμε. Ακούω για Κυκλάδες, ακούω για αέρα, ακούω για αριστοκρατία, για musical. Δεν μπορώ να φανταστώ ακριβώς τι σκέφτονται να κάνουν, αλλά ανυπομονώ σίγουρα πάρα πολύ να δω το τελικό αποτέλεσμα.